Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το βίντεο αυτό ανεβαίνει σήμερα, Κυριακή, 8 Μαΐου, μέρα της μητέρας. Και εγώ θα πιω καφέ από αυτό το φλιτσάνι που μου έχει κάνει δώρο η κόρη μου, το οποίο γράφει «I'm not a regular mama, I'm a cool mom». Δεν είμαι μια συνηθισμένη μαμά, είμαι μια cool mama. Προφανώς τη στιγμή που μου το έκανε δώρο αυτό σκεφτόταν εκείνη την ώρα. Και θα μιλήσουμε για το αν μάνα είναι μόνο μία. Καταρχάς θέλω να πω και να διευκρινίσω ότι εγώ δεν γιορτάζω τις παγκόσμιες μέρες. I don't do world days. Και γενικά δεν μ' αρέσουν οι γιορτές. Δεν μ' αρέσει η ιδέα του ότι πρέπει μια μέρα το χρόνο να γιορτάζουμε κάτι, μια μέρα το χρόνο να τιμούμε κάτι, έναν άνθρωπο, μια κατάσταση, μια συνθήκη. Με βλέπετε το παλεύω ακόμα με αυτές τις μπλούζες που είναι off-shoulder, όπως λέει και η κόρη μου. Αλλά μου έστειλε μήνυμα μια φίλη εδώ και λίγες μέρες, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θέλω να κάνω βίντεο για αυτό το ζήτημα. Μάνα είναι μόνο μία. Γεια σου Θέκλα μου. Σε λίγες μέρες θα είναι η γιορτή της μάνας. Είναι σήμερα. Θα αρχίσουν όλοι να γράφουν τα γνωστά. Η μάνα είναι μία, σαν τη μάνα δεν έχει. Μάνα είναι μόνο μία. Αλήθεια. Εγώ πονώ όταν ακούω αυτές τις φράσεις. Τι σημαίνει μάνα είναι μόνο μία? Μόνο εμένα ενοχλούν τόσο πολύ αυτές οι φράσεις? Όχι, με ενοχλούν και εμένα αφάνταστα. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου. Έχει επιδράσει καθόλου η παιδοκτονία στην Πάτρα, στην αντίληψη του κόσμου ότι δεν είναι όλες οι μητέρες μητρικές? Σε αυτό εδώ το κανάλι, στο οποίο εισάγουμε κενά δαιμόνια, κενά με αλφα γιωτέκιο, κενά με έψοδη, καινούρια, όχι άδεια, χαριτολογώντας το λέω, σε αυτό εδώ το κανάλι προσπαθούμε να ψυχοεκπαιδευτούμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας με έναν τρόπο γεμάτο νόημα, ισορροπία, ευδαιμονία, ψυχική και σωματική υγεία. Εντάξει, δεν είμαστε ιατρικό κανάλι, αλλά γνωρίζουμε ότι εάν η ψυχική μας υγεία είναι καλή, εάν ψυχικά είμαστε ισορροπημένοι, αν αισθανόμαστε όμορφα, αυτό ωφελεί και τη σωματική μας υγεία. Λοιπόν, και σε αυτό εδώ το κανάλι, πάρα πολλές φορές, είτε συζητώντας θεωρητικά, είτε κάνοντας ιστορίες συγκεκριμένες, καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Ότι πρόσωπα και ρόλοι, οι οποίοι εξαίρονται από το κοινωνικό σύνολο, πρόσωπα και ρόλοι οι οποίοι θεωρούνται στη λαϊκή παράδοση, στην pop κουλτούρα, ότι είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά, και ό,τι καλύτερο για την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη ενός ανθρώπου, αποβαίνουν καταστροφικοί. Μιλάω φυσικά για τοξικούς γονείς, μιλάω για μητέρες που δεν είναι μητρικές, για πατεράδες που δεν είναι πατρικοί κλπ. Πάρα πολλές φορές το έχουμε συζητήσει αυτό, σε αυτό εδώ το κανάλι. Και σήμερα, που είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μάνας, Μέρα της Μητέρας, μας δίνεται ευκαιρία μέσα από αυτό το ερώτημα, το πολύ εύστοχο που έχει θέσει φίλη, να μιλήσουμε για το τι σημαίνει μάνα στην ψυχολογία ενός ανθρώπου. Τι εννοώ στην ψυχολογία εντός εισαγωγικών? Για το τι πιο θετικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει μια μητρική μητέρα στη ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη ενός ανθρώπου. Τι καταστροφικό ρόλο μπορεί να προκαλέσει μια μητέρα που δεν είναι συνεπής και δεν είναι μητρική προς το παιδί της, και για το πώς στην πορεία της εξέλιξης μας, της θεραπείας μας, της ψυχοθεραπείας μας, της ψυχοεκπαίδευσης μας, της ψυχοεξέλιξης μας, μπορούμε να στοχεύουμε και να καταφέρνουμε όλο και περισσότερο να γινόμαστε ιστορικές μητέρες του εαυτού μας. Δεν είναι όλες οι μητέρες μητρικές. Εγώ πρώτη και καλύτερη σας λέω ότι δεν είμαι και τόσο μητρική. Maternal είναι ο όρος στα αγγλικά, μητρική. I'm not so maternal. Δεν είμαι τόσο μητρική. Το έχω συνειδητοποιήσει στην πράξη. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», εκεί θα έχετε διαβάσει τις δυσκολίες που είχα και εξακολουθώ να έχω κάποιες φορές το να είμαι μητρική. Τι σημαίνει μητρική μητέρα?
γονεϊκός γονιός. Τι σημαίνει μητρική μητέρα? Μητρική μητέρα είναι μια μητέρα η οποία αγαπάει τα παιδιά της no matter what. Αγαπάει τα παιδιά της ό,τι και αν συμβαίνει. Όταν θυμώνει με τις πράξεις των παιδιών της, οι οποίες μπορεί να είναι βλαπτικές προς τα ίδια και αυτό να την ανησυχεί, όταν θυμώνει, όταν ανησυχεί, θυμώνει με τις πράξεις τους και όχι με τα παιδιά της. Όταν τα παιδιά της κάνουν συμπεριφορές επικίνδυνες προς τους εαυτούς τους ή ασεβείς προς άλλους ανθρώπους ή και προς την ίδια, θυμώνει με τις πράξεις τους και οριοθετεί τις πράξεις τους. Δεν σταματά να αγαπά τα παιδιά της. Έχουμε μεγαλώσει περισσότεροι από εμάς ακούγοντας από τη μάνα μας ότι τώρα που είσαι άταχτη δεν σε αγαπώ. Ή αν το κάνεις αυτό δεν θα σε αγαπώ. Αν με παρακούσεις δεν θα σε αγαπώ. Φυσικά οι μητέρες που τα έλεγαν αυτά, σαφώς τα είχαν ακούσει από τις δικές του μητέρες και αυτές από τις προηγούμενες δικές τους μητέρες και ούτω καθεξής. Όμως, ένα σκοπό που επιτελεί το κανάλι μας εδώ και ένα ευρύτερο σκοπό που επιτελεί η επιστήμη της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής είναι να μάθουμε ότι πρέπει να διαχωρίζουμε το παιδί από την πράξη, το παράπτωμα από το πρόσωπο και να δίνει η μητέρα το μήνυμα στο παιδί συστηματικά και συνεχώς ότι ό,τι και να συμβαίνει, σ' αγαπώ, μπορεί να σε διδάξω κάτι, μπορεί να σου βάλω όρια σε κάτι προκειμένου να σε προστατεύσω, μπορεί να σε οριοθετήσω, μπορεί να σου πω όχι, μπορεί να σου πω ότι δεν συμφωνώ με μια επιλογή σου, όμως ό,τι και να κάνεις, είσαι το παιδί μου και εξακολουθώ να σε αγαπάω. Αυτή είναι η μητρική μητέρα. Και αυτή η οποία συνειδητοποιεί ότι εκείνη επέλεξε να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, εκείνη επέλεξε να φέρει έναν νέον άνθρωπο, να ταλαιπωρείται σε αυτή την τόσο υπέροχη και καταπληκτική κοινωνία που έχουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, η ζωή έχει και χαρές, αλλά έχει και πολλές ταλαιπωρίες. Ότι δική της ήταν επιλογή αυτός ο άνθρωπος να έρθει στον κόσμο και ότι αυτή η ίδια η μητέρα έχει ευθύνη να σταθεί μητρικά απέναντι στο παιδί της. Μητρικότητα σημαίνει σε περιβάλλω με αγάπη. Κίνητρό μου, βασικό μου κίνητρο είναι να είμαι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη προς εσένα. Να σε βοηθήσω παιδί μου να εξελιχθείς προς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Να σε βοηθήσω να έχεις μια ασφαλή ζωή και σωματικά ασφαλή και συναισθηματικά ασφαλή και ψυχικά ασφαλή και πνευματικά ασφαλή. Σκοπός μου είναι να σου δώσω τα εφόδια που μπορώ να σου δώσω, όσα περισσότερα εφόδια μπορώ να σου δώσω για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις αντιξότητες της ζωής. Σκοπός μου είναι να σου διδάξω με τις πράξεις μου, τα λόγια μου και το παράδειγμά μου ότι είσαι ένας αξιαγάπητος άνθρωπος και ότι μπορείς να εξελίσσεσαι, να προχωράς, μπορείς να ελπίζεις, μπορείς να ζεις και μπορείς να συνδέεσαι με τον εαυτό σου και τους άλλους ανθρώπους. Και για να σου διδάξω, παιδί μου, τη συνδεσιμότητα, πρέπει να μπορώ εγώ ίδια ως μητρική μητέρα, αν ήμουν μητρική μητέρα ή αν είμαι μητρική μητέρα, να σου παρέχω έναν ασφαλή δεσμό, να το νιώθεις ότι η μαμά μου με αγαπάει. Ακόμη και αν δεν ακολουθώ τις συμβουλές της, η μαμά μου με αγαπάει. Ακόμη και αν δεν κάνω αυτά που μου λέει, η μαμά μου με αγαπάει. Ακόμη και αν είμαι διαφορετική από αυτήν, η μαμά μου με αγαπάει. Η μαμά μου είναι το αίμα μου και η μαμά μου με αγαπάει. Ένα παιδί έχει ζήσει περίπου 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας του, όπου έχει βιώσει την απόλυτη σύνδεση. Ο ένας άνθρωπος να ζει μέσα σε έναν άλλον άνθρωπο. Όταν γεννηθεί ένα μωρό, θέλει κάποιους μήνες για να συνειδητοποιήσει ότι είναι άλλο το δικό του σώμα και το δικό του πρόσωπο και άλλο αυτό της μάνας του. Υπάρχει μια στενή σύνδεση ανάμεσα στη βιολογική σύνδεση, ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί, κατά την κοίηση και κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού και διαμέσου του θυλασμού. Επίσης,
μπορεί να επιτευχθεί περισσότερη σύνδεση. Φυσικά υπάρχουν μητέρες που για οποιουσδήποτε λόγους δεν έχουν θελάσει τα παιδιά τους και πάλι είναι πολύ μητρικές και πάλι έχουν συνδεθεί ουσιαστικά με τα παιδιά τους. Η μητρότητα είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Ένα εξαιρετικά βαρύ και δύσκολο έργο. Σας το έχω ξαναπεί ότι συμβουλεύω τα παιδιά μου και τα δύο να το σκεφτούν πολύ σοβαρά εάν κάποτε αποφασίσουν να αποκτήσουν παιδιά. Και αν δεν θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, δεν θα έχω κανένα απολύτως ζήτημα και δεν πρόκειται ποτέ να τους υποβάλλω, να τους επιβάλλω ότι πρέπει να αναλάβουν αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Και αυτό που τους λέω είναι ότι από τη στιγμή που κάνεις παιδιά, αναλαμβάνεις μια ευθύνη που οφείλεις να τη φέρεις εις πέρας. Και επειδή είναι βαριά ευθύνη, μπορείς και να μην την αναλάβεις. Δεν είναι όλες οι μητέρες μητρικές. Δεν είναι όλες οι μητέρες φιλότιμες. Δηλαδή, είπα και για μένα προηγουμένως ότι δεν είμαι και τόσο μητρική. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι δεν μου βγαίνει από μέσα μου αυτή η ακούραστη προσπάθεια για μητρότητα όπως βγαίνει σε κάποιες άλλες γυναίκες. Δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει. Εγώ θέλω να ξεκουράζομαι. Θέλω να κοιμάμαι. Θέλω να χαλαρώνω. Όταν τα παιδιά ήταν μικρά, κουραζόμουν πάρα πολύ που έπρεπε να ξυπνάω συνέχεια, να τα ταΐζω, να τα ποτίζω, ότι έπρεπε να αντέξω τις αταξίες τους. Ήταν δύσκολο για μένα όλο αυτό. Δεν το έκανα με φυσικότητα. Αυτό εννοώ, δεν μου βγαίνει το να είμαι μητέρα. Το έκανα γιατί έλεγα, από τη στιγμή, κορίτσι μου, που εσύ αποφάσισες να γίνεις μάνα, οφείλεις να αναλάβεις το έργο της μάνας. Είναι δική σου υποχρέωση να είσαι μητρική. Προσπαθούσα και προσπαθώ να είμαι μητρική, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του ότι έχω φέρει παιδιά στον κόσμο. Και δόξα τω Θεώ και ευτυχώς τα παιδιά μου πλέον είναι σε μια ηλικία που είναι ακόμη ψυχοσυναισθηματικά στην εφηβεία, αλλά νομικά είναι ενήλικα και δεν χρειάζεται να εξασκώ και τόσο πολύ το μητρικό ρόλο, γιατί είναι ένας εξαιρετικά κουραστικός ρόλος και το παραδέχομαι. Ξέρω τι σημαίνει να μη σου βγαίνει να είσαι μητρική. Ξέρω τι σημαίνει, γιατί δεν μου βγαίνει εμένα. Τώρα φυσικά θα μου πείτε, μα γιατί δεν σου βγαίνει εσένα, μήπως δεν έβγαινε και στη μάνα σου, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Πάμε γενιές πολλές πίσω. Πάμε γενιές πολλές πίσω, γιατί είναι και το παράδειγμα, είναι και η συνδεσιμότητα που έχει κάθε μητέρα με τη δική της μάνα, είναι πολλά. Δεν θα κάνουμε τώρα σήμερα όμως εδώ την ψυχανάλυση μου και την ψυχοθεραπεία μου, την κάνω κάθε Δευτέρα. Μεσημέρι που έχω ραντεβού με την ψυχολόγο μου. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι το να γεννήσει μια γυναίκα παιδί ή το να είναι μια γυναίκα μητέρα, να υιοθετήσει ίσως ένα παιδί, γιατί υπάρχουν και τα παιδιά της καρδιάς, όχι μόνο τα παιδιά του σώματος, το να είναι μια γυναίκα, το να φέρει μια μητέρα τον τίτλο, μια γυναίκα τον τίτλο της μητέρας, αυτό δεν την κάνει αυτόματα και απολύτως μητρική. Και ελπίζω να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό στην κοινωνία γενικότερα. Στο κανάλι μας εδώ το καταλαβαίνουμε. Μία μητέρα μπορεί να κακοποιήσει ψυχικά τα παιδιά της με διάφορους τρόπους. Μπορεί να είναι απόμακρη και ψυχρή. Μπορεί να είναι απορριπτική. Μπορεί να είναι επικριτική. Μπορεί να είναι ναρκισιστική, να είναι ένας ναρκισσός, η οποία να ζητάει συνεχώς επιβεβαίωση από τα παιδιά της, ναρκισιστική παροχή. Μία μητέρα μπορεί να είναι υπερβολικά συνδεδεμένη πάνω στα παιδιά της και να έχει συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τα παιδιά της και να μην τα αφήνει να αναπνεύσουν, να μην τα αφήνει να εξελιχθούν. Μία μητέρα μπορεί να είναι κακοποιητική προς τα παιδιά της, κατακρίνοντας συνεχώς τη ζωή τους και τις πράξεις τους και ζηλεύοντας και φθονώντας τα ίδια της τα παιδιά. Ναι, υπάρχουν τέτοιες μητέρες. Κατά ακρίβεια, κατά τη γνώμη μου, οι περισσότερες μητέρες δεν στέκονται στο ύψος του ρόλου τους. Οι περισσότερες μητέρες δεν είμαστε όσο μητρικές θα μπορούσαμε να είμαστε. Πάσχουμε από μητέρες. Πάσχουμε από μητέρες. Και στην Κυπριακή και στην ελληνική κοινωνία και σε άλλες κοινωνίες φυσικά παγκοσμίως, γιατί όσο μεγαλώνω και όσο αρχίζω να επικοινωνώ με ανθρώπους από διάφορα μέρη του πλανήτη και με ανθρώπους από άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς μου, συνειδητοποιώ ότι τα προβλήματα των ανθρώπων πάνω κάτω είναι τα ίδια
σε όλες τις κοινωνίες, με κάποιες μικρές πολιτισμικές διαφορές, αλλά είναι τα ίδια παγκοσμίως. Πάσχουμε από μητέρες και από πατεράδες πάσχουμε, πολύ, πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα μου ζητήσετε να κάνω και ένα vlog για τη μέρα του πατέρα. Ένα έχω να σας πω. Μου στέλνουν διάφορες φίλες κάτι πολύ χαριτωμένες καρτούλες που τους κάνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για τη μέρα της μητέρας. Και ρωτώ μια φίλη τι σου γράφει μέσα και μου λέει δεν έχει γράψει κάτι. Το παιδί στο νηπιαγωγείο πάει και η δασκάλα έχει γράψει και το παιδί έχει γράψει το όνομά του. Της λέω, ξέρεις εμείς τι κάρτες κάναμε στον πατέρα μας και στη μάνα μας, τις αντίστοιχες εορτές όταν ήμασταν μικροί, ο αδερφός μου και εγώ. Σας έχω πει ότι έχω έναν αδερφό που είναι 3 χρόνια μικρότερος από εμένα. Και τον αγαπώ πολύ. Λοιπόν, στη γιορτή της μητέρας και του πατέρα κάναμε ιδιόχειρες κάρτες και γράφαμε ευχές. Θυμάμαι μια κάρτα που είχε κάνει ο αδερφός μου στη γιορτή του πατέρα και του έγραψε «Να ζήσεις, κύριε, να ζήσεις μπαμπά και να μην είσαι τόσο δερνιούρης, κύριέ μου». Δερνιούρης ήταν μια λέξη που είχε φεύρει μόνος του, πριν ήταν και 7 ετών τότε ο αδερφός μου. Επειδή μας έδερνε ο πατέρας, μας χτυπούσε και να μην μας χτυπάς τόσο πολύ, κύριέ μου. Ή εγώ έχω κάτι κάρτες στο οποίο φυλάει ακόμη η μάνα μου, στο οποίο ευχόμουν χρόνια πολλά για τη γιορτή της μητέρας και θέλω να με αγαπάς περισσότερο ή θέλω να μην μου θυμώνεις τόσο πολύ κλπ. Κλπ. Τουλάχιστον εμείς όταν ήμασταν μικροί μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε τουλάχιστον στα λόγια ή στα γραπτά την ορθότητα των πράξεων των γονέων μας και την τελειότητα των γονέων μας. Φυσικά συναισθηματικά, μιλάω για μένα τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω για τον αδερφό μου, συναισθηματικά μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να ξεπεράσω το γεγονός ότι κατά το βίωμά μου η μητέρα μου δεν ήταν μητρική και ο πατέρας μου δεν ήταν πατρικός, κατά το βίωμά μου πάντα όμως, εντάξει. Μιλάω για το δικό μου βίωμα. Και για χρόνια ήμουνα πολύ θυμωμένη μαζί τους και για άλλα πολλά χρόνια περίμενα ότι θα γινόταν η μάνα μου μητρική και περίμενα ότι θα γινόταν ο πατέρας μου πατρικός με τον τρόπο που έχω στο μυαλό μου ως ψυχολόγος ότι είναι καλή ιδέα οι γονείς να διαχειρίζονται το γονεϊκό τους ρόλο σε σχέση με τα παιδιά τους. Και η πραγματική απελευθέρωση, η πραγματική ψυχοσυναισθηματική ορίμανση έρχεται όταν πάψεις να περιμένεις να γίνει γονεϊκός ο γονιός σου, όταν πάψεις να περιμένεις να σε παραδεχτεί ο γονιός σου, όταν πάψεις να περιμένεις να σε αποδεχτεί όπως πραγματικά είσαι ο γονιός σου και να σου δείξει μια αγάπη ανεφόρων και όταν αρχίσεις να γίνεις εσύ ο γονιός του εαυτού σου. Όταν γίνεις η δική σου εσωτερική μητέρα. Όσοι και όσες πάσχουμε, πάσχετε από μητέρα και αναφέρομαι και στα δικά μου παιδιά τα οποία πραγματικά θεωρώ ότι πάσχουν από μητέρα γιατί ξαναλέω ότι θεωρώ ότι δεν είμαι τόσο μητρική όσο θα έπρεπε να είμαι. Ότι δεν ανταποκρίνομαι επαρκώς στο ρόλο της μητρότητας και κάνω τη δημόσια μου αυτοκριτική εδώ. Την οποία τη γνωρίζουν τα παιδιά μου, τους το έχω πει πολλές φορές, ότι θεωρώ ότι δεν είμαι τόσο καλή μητέρα όσο θα μπορούσα με πολύ προσπάθεια να γίνω. Και όφυλα να γίνω εφόσον έχω αναλάβει το ρόλο της μητέρας, ή θελημένα. Λοιπόν, όσοι και όσες λοιπόν πάσχετε από μητέρα, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την παγκόσμια μέρα της μάνας, σαν μια παρακίνηση, μια αιτία για να προσπαθήσουμε να γίνουμε μητρικές μητέρες του εαυτού μας. Εργαλεία εξαιρετικά χρήσιμα σε αυτό το δρόμο είναι η ψυχοθεραπεία, η ψυχοεκπαίδευση και ο πνευματικός αγώνας. Εδώ στο κανάλι μας είναι και θέλω να είναι και θέλω να εξακολουθήσει να είναι ένας ασφαλής χώρος στον οποίο να βρίσκουμε τη ψυχολογική μας μητέρα και δεν αναφέρομαι στο πρόσωπό μου, αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κανάλι. Με ένα μητρικό τρόπο στον οποίο εξηγούνται κάποιες έννοιες, διδάσκονται κάποια πράγματα,
Μπαίνουν κάποια όρια και μπαίνουν και αυστηρά όρια μερικές φορές, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει η αγάπη άνευ όρων προς όλους. Η αγάπη που, όπως λέμε τον τελευταίο καιρό, γιατί διαβάζουμε για τη συμμετοχή το βιβλίο του Σκοτ Πεκ «Ο δρόμος ο λιγότερος ταξιδεμένος», η οποία αγάπη σημαίνει διεύρυνση των ορίων αυτού που αγαπά προς το πνευματικό όφελος του αγαπόμενου προσώπου, αλλά και του ιδίου. Οπότε πολλές φορές η οριοθέτηση σημαίνει και αγάπη. Και επειδή μάνα δεν είναι μόνο μία, ας γίνουμε εμείς μια μητρική μάνα του εαυτού μας και ας γιορτάσουμε σήμερα την προστασία, την αγάπη ανεφόρων, την κατανόηση, την αποδοχή, την παραδοχή, την τρυφερότητα, τη συμπόνια, την αγάπη προς το μικρό παιδί που κουβαλάμε μέσα μας. Ας μας αγαπήσουμε μοναδικά.